Ο Καραμπάς για τον Λαμψία. Καλές συνεργασίες με τον Κυριόπουλο να ξεφεύγει από τον πιο βαρύ Τσουκάνη. Λαμψία στην περιοχή, ωραία μέχρι εκεί ο Παναθηναϊκός. Και γι' αυτό έρχεται το χειροκρότημα από τους λίγους φίλους των Πρασίνων που βρίσκονται στο Ολυμπιακό Στάδιο. Πολύ ωραία συνεργασία. Ταβάρες προστάτευσε την μπάλα και θέλει να πατήσει στην περιοχή. Ωραίες κινήσεις στο σουτ του Αγκοστίνιο. Στο 19 το σταματάει ο Γουναρίδης. Ταβάρες μάλλον ενοχλήθηκε από το ότι ο συμπαίκτης του μπήκε μπροστά στην μπάλα. Και εδώ αναπτύσσεται ορθολογικά και το σουτ είναι καλό. Σταματάει στο δοκάρι το σουτ του Φουρτάδο. Στην καλύτερη στιγμή σε ό,τι έχουμε δει ως τώρα στο παιχνίδι. Για αυτό το φάουλ που έχει ο Μακεδονικός στο 34. Ο Τσουκάνης θα φέρει την μπάλα στην περιοχή. Γκέντσογλου σέντρα στο πίσω δοκάρι. Η ασθενής κεφαλιά, υψωμένη σημαία. Δεν υπάρχει φάση, δεν υπάρχει γκολ. Offside. Μένει ο Μακεδονικός με τον Παναγιωτούδη και τον Σιατραβάνη να στριφογυρίζει και να ψάχνει το χώρο για το σουτ. Καλή προσπάθεια, όπως εντυπωσιακή είναι και η επέμβαση του Μαργκόνο στην καλύτερη στιγμή του Μακεδονικού ως τώρα στο παιχνίδι, με το φαλτσαριστό σουτ του Σάβα Σιατραβάνη για την εκτέλεση. Στο 40 λεπτό έχουμε φτάσει. Το πίσω δοκάρι σημαδεύει. Δείχνει κόρνερ ο Καλαντζής. Καλή επιθετική προσπάθεια με τον Σιατραβάνη. Να μην εμπιστεύεται το αριστερό του, να πηγαίνει ξανά στο δεξί. Το σουτ που θα ήθελε να κάνει, αλλά δεν το κάνει. Ο Ζαφυράκης που έχει και δεύτερη ευκαιρία να γυρίσει την μπάλα στην περιοχή. Γκέντσογλου σέντρα στο πίσω δοκάρι, ο Τσουκάνης στην προσπάθεια, στην κίνηση, έξω. Στο 43 ο Μακεδονικός απειλεί σε δύο περιπτώσεις, βγαίνοντας ωραία στο χώρο με τη συνεργασία του Γκέντσογλου με τον Σιατραβάνη. Αποτυχημένη προσπάθεια να σουτάρει ο Ζαφυράκης, κατάφερε να γυρίσει στη συνέχεια το σουτ του Τσουκάνη. Η προσποίηση του Αγκοστίνιο και δεύτερη πολύ ωραία τρίπλα για το σουτ. Γουναρίδης λέει όχι. Δεν εφηδιάζεται στο 47. Ωραίες κινήσεις του Πάουλο Αγκοστίνιο. Και η προσποίηση εδώ, αλλά και η τρίπλα. Ο Έμπο ήρθε στα χαφ. Έγινε το λάθος. Κίνηση του Σιατραβάνη στο ύψος της περιοχής, προσποιείται, δεύτερη προσποίηση στο έδαφος, πέναλτι. Πέναλτι για τον Μακεδονικό στο 73, το κάνει ο Σιδεράς, ο οποίος έφαγε την προσποίηση του Σιατραβάνη. Ξανά τσιμπάει την μπάλα, η προβολή με το αριστερό στα πόδια του αντιπάλου. Ο Τσουκάνης, 0-1. Στο 74 με το 7ο γκολ του Στέλιου Τσουκάνη στο πρωτάθλημα, ο Μακεδονικός παίρνει προβάδισμα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Έπεσε σωστά ο Μαργκόνο, αλλά δεν μπόρεσε να το αποτρέψει. Γκέντσογλου κράτησε με το κορμί του και πρόλαβε να τσιμπήσει για τον Σιατραβάνη. Επικίνδυνα στο προσκήνιο ο Μακεδονικός, αλλά ο Σιατραβάνης δεν κάνει ούτε σέντρα ούτε σουτ. Υπέροχα ξέφυγε, κάνει και ένα σουτ. Καλά τοποθετημένος ο Γουναρίδης. Κυριόπουλος συγκλίνει και ανοίγει ωραία το παιχνίδι για τον Μαρτίνη. Παίρνει τα βήματα και σουτάρει ο Μαρτίνης. Λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι του Γουναρίδη που τα βάζει με την άμυνά του. Για το γεγονός ότι άφησαν μέτρα στον Μαρτίνη για να εκτελέσει. Ο Μαρτίνης υπέροχα, το σουτ στην κίνηση δεν έχει
δύναμη ούτως ή άλλως είναι σε θέση offside του Τερεζίου. Αθανασακόπουλος εκτελεί, πέρασε η μπάλα, αυτογκόλ. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Παναθηναϊκός φέρνει το μάτς σε ισορροπία. Από την εκτέλεση κόρνερ του Ανδρέα Αθανασακόπουλου. Από τα πόδια του Λεωνιδόπουλου. Τελευταίο σφύριγμα στο Ολυμπιακό στάδιο. Ο Παναθηναϊκός καταφέρνει την τελευταία ώρα, στην τελευταία φάση, να αποφύγει την ήττα απέναντι στον Μακεδονικό